θετικά. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει μια δουλειά που έχει γίνει. Το ερώτημα το μεγάλο είναι ένας χρόνος που βρισκόσα στην κυβέρνηση. Είναι 7 Ιουλίου που έχει εκλεγεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αν τα πράγματα πήγαν ακριβώς εκεί που είχατε στοχεύσει. Δηλαδή, αν υπήρξε, θα έλεγα, η ελάφρυνση των νησιών, η μείωση του φορτίου, γιατί οι νησιώτες μας ακόμα γκρινιάζουν. Κοιτάξτε, είχαμε ένα δύσκολο 2019. Το οποίο ξεκίνησε με αυξημένες ροές από την αρχή της χρονιάς και συνεχίστηκε μέχρι και το τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Μετά, με την αλλαγή της δικιάς μας πολιτικής, με την απόφαση του Κισέα της 1ης Μαρτίου, όπου πλέον επιβάλαμε ένα αυστηρότερο σύστημα επιτήρησης θαλασσίων και χερσαίων συνόρων, βάλαμε δύο ξεκάθαρους στόχους. Ουσιαστική μείωση των ροών, και το είδατε με τη μείωση κατά 46% στο εξάμηνο και 92% στο δεύτερο τρίμηνο, και με την ελάφρυνση των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Ο στόχος μας είναι η αποσυμφόρηση των νησιών, αλλά προσέξτε, χωρίς να γεμίσουμε όλη την Ελλάδα δομές. Ναι. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στην υπηρετική Ελλάδα, έχουμε 32 δομές, οι 31 ιδρύθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο δικός μας στόχος είναι, και έχουμε πάρει 17.000 άτομα από τα νησιά από την 1η Ιανουαρίου. Mm-hmm. Στο πρώτο εξάμηνο φύγαν 17.000, ενώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2019 είχαν φύγει 7.000, αλλά το κάναμε χωρίς τη δημιουργία νέων δομών. Πώς το κάναμε αυτό? Με την σταδιακή έξοδο από το σύστημα, τη διακοπή των προνομίων στέγασης, τη διακοπή των προνομίων σε χρήμα όσων πλέον δεν τα δικαιούνται. Πόσοι είναι αυτοί που έχουν εξέλθει από τις Έχουν δομές. Εξέλθει 14.000 άτομα από την αρχή Ιανουαρίου. Πού έχουν πάει αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν έχουν απορροφηθεί? Κάποιοι έχουν φύγει από τη χώρα, είτε με υποχρεωτικές επιστροφές είτε με εθελοντικές επιστροφές, και η έμφαση του δεύτερου εξαμήνου θα είναι στις επιστροφές. Ξέρουμε πόσοι είναι αυτοί που έχουν πάει οι επιστροφές. Αν από τους 14.000 είναι 300, ας πούμε. Όχι, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές εθελοντικές μετακινήσεις, είναι στις μερικές χιλιάδες. Το ακριβές νούμερο δεν υπάρχει, γιατί δεν κρατείται αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφυγικό προφίλ. Όπως τόνισα χθες στη Βουλή, απαντώντας σε μια επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα μας είναι μια χώρα ευρωπαϊκή και δημοκρατική. Είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο. Όσοι λοιπόν έχουν προσφυγικό προφίλ, είναι νόμιμοι κάτοικοι της χώρας, υπάρχει το πρόγραμμα ενσωμάτωσης που λέγεται Ήλιος, τους δίνει το δικαίωμα να μπουν στην αγορά εργασίας, τους βοηθάει σε δεξιότητες, τους βοηθάει στην εξέβρεση εργασίας, τους βοηθάει στην επιδότηση ενοικίου για να μπουν στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό που κάναμε και διαφοροποιούμαστε με την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνει, βεβαίως συμβαίνει. Αυτό που διαφοροποιούμαστε λίγο από την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μια ιδρυματοποίηση. Πολλά χρόνια στις δομές, πολλά χρόνια μέχρι να βγει η απόφαση, και μετά για πολύ μεγάλο διάστημα παραμέναν στις δομές με επιδόματα και στέγαση, το οποίο τους εμπόδισε τελικά να μπουν στην αγορά εργασίας. Δηλαδή τελικά λειτουργήσε εναντίον αυτών των ανθρώπων, γιατί τους ιδρυματοποίησε, τους έκανε να στηρίζονται στα επιδόματα, με τις δυσκολίες που είδατε αυτές τις μέρες. Ναι, κύριε Μουζάλα, βλέπουμε μια κατάσταση, αλήθεια είναι, μείωσης. Προφανώς τώρα για διάφορους λόγους έχουν μειωθεί οι προσφυγικές ροές. Βλέπουμε και πράγματι μια τάση μεταφοράς. Ήταν στο σχέδιό σας και το δικό σας ότι θα εξέρθουν από τις δομές, θα πάρουν τη σφραγίδα, και αναρωτιόμαστε γιατί δεν το κάνατε, του πρόσφυγα, του νόμιμα διαμένοντος σε μια ευρωπαϊκή χώρα όπως η Ελλάδα, ώστε να μπορέσουν να βρουν δουλειά, να μείνουν, να ενσωματωθούν? Μας κάνει εντύπωση ότι αυτό δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω ότι δεν είσαστε... Το πίνει υπέρ τους. Νομίζω ότι δεν είσαστε καλά ενημερωμένος πάνω σε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε και στο εξάμηνο από τότε που παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα, θα έφευγε από τις δομές. Ναι. Δίνοντας ένα χρόνο ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες ένταξης και τα προγράμματα. Δεν δίνατε παρατάσεις όμως, κύριε Μουζάλα. Αν θέλετε να ολοκληρώσω. Όχι, επειδή μου είπατε δεν προλάβαμε να δώσουμε καμία παράταση. Πριν καν εφαρμοστεί το εξάμηνο, ήταν ο κύριος Βίτσας υπουργός, άλλαξε η κυβέρνηση και αλλάξαν όλα. Τα προγράμματα ένταξης που δημιουργήσαμε ακυρώθηκαν σιγά σιγά. Μένει το Ήλιος που ήταν δημιούργημα του ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί και καλά κάνει. Δεν έχω κάτι να πω σε αυτό το πράγμα. Θέλει βελτιώσεις, φαίνεται. Επομένως δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι πάρα πολλές φορές στο προσφυγικό μεταναστευτικό πέφτουμε θύματα κακής ενημέρωσης ή προσπαθούμε να βάλουμε την υποκειμενική μας άποψη σαν αντικειμενική. Είναι κάτι που εγώ αποφεύγω να το κάνω. Για ποιο θέμα μιλάτε? Για παράμετρος. Θα σας πω. Για παράδειγμα, είπατε πριν ότι ευρωβουλευτές Έλληνες
υποστηρίξανε τις απόψεις της Τουρκίας. Όχι, δεν είπα Έλληνες, είπα Ευρωβουλευτές. Ο Ισπανός, για push back. Ναι. Ξέρετε, δεν είναι απόψεις της Τουρκίας, είναι απόψεις τις οποίες διατύπωσε το δανεικό απόσπασμα από τη Δανία της Frontex. Είναι απόψεις που διατύπωσε και πήρε πίσω και έφυγε η Δανή υπουργός. Τις υιοθετείτε. Εσωτερικό. Είναι απόψεις που ο Γιώχανσον σε πρόσφατη συνάντηση με τον εσάς, νομίζω, κύριε Μηταράκη, είπε ότι πρέπει να διερευνηθούν πάρα πολύ. Ξέρετε, το δεν θέμα. Υιοθέτης, όμως. Το θέμα δεν. Είπε ότι πρέπει να διερευνηθούν. Σας χρέωσε. Εσείς τι λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει, κάνουμε pushback οι Έλληνες. Εγώ νομίζω ότι προετοιμάζεται μια κατάσταση για pushback. Εγώ σαν πρώην υπουργός θέλω να αρνούμαι ότι η χώρα μου κάνει pushback, αλλά είμαι υποχρεωμένος να λάβω πολύ σοβαρά υπόψη μου τις καταγγελίες που έχω από την ΥΠΑΤΗ αρμοστία, τις καταγγελίες που έχω από άλλες θεσμικές οργανώσεις. Τι σας λένε, ότι έχουν παραβιαστεί δικαιώματα, ότι έχουν χτυπήσει άνθρωποι? Όχι. Οι Τούρκοι λένε ότι έχουν τραυματιστεί άνθρωποι. Λένε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους άνθρωποι. Σε αυτή την προπαγάνδα αναφέρομαι, κύριε Μουζόλη. Ακούστε λοιπόν, ωραία. Άρα εγώ και εσείς συμφωνούμε ότι οφείλει κανείς να διερευνήσει. Καταγγελίες που γίνονται από θεσμικούς της Ευρώπης. Είναι βαριά η καταγγελία να σε απαντήσει, κύριος Μηταράκης, γι' αυτό. Εγώ να πω πάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Τοποθετήθηκα χτες και στην Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με τον κύριο Χρυσοχοίδη και στην Ολομέλεια της Βουλής απαντώντας σε επίκαιρη πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα, έχει χερσαία σύνορα, τα φυλάσσει με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Το ελληνικό λιμενικό και η ελληνική αστυνομία προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή και φέτος είχαμε μόνο μία απώλεια ανθρώπινης ζωής στο Αιγαίο. Ναι. Είναι το χαμηλότερο νούμερο των τελευταίων ετών και αυτό δείχνει ότι η δράση του λιμενικού όχι μόνο προστατεύει τα σύνορα, αλλά προστατεύει ανθρώπινη ζωή. Υπάρχει δράση του λιμενικού, απλώς λέτε ότι δεν υπάρχουν απώλειες. Υπάρχει δράση του λιμενικού στα πλαίσια των δυνατοτήτων που μας δίνει το διεθνές δίκαιο. Άρα όχι pushback, γιατί pushback δεν μας δίνει το διεθνές δίκαιο. Παράνομες επαναπροωθήσεις, όπως κάποιοι λέγονται. Δεν υπάρχουν νόμιμες επαναπροωθήσεις. Οι επαναπροωθήσεις είναι παράνομες. Πώς κλείνουμε τα θαλάσσια σύνορα? Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας πει ο κύριος Μηταράκης. Πώς κλείνουν τα θαλάσσια σύνορα? Έρχεται μια βάρκα και φτάνει στα χωρικά μας ύδατα. Τι κάνουμε, πώς γυρίζει πίσω? Ο βασικός στόχος είναι να βρεθεί στη μέση γραμμή, να μην φτάσει στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να ειδοποιηθεί η Τουρκία και να διασώσει αυτή τη βάρκα στα τουρκικά χωρικά ύδατα, όπως γίνεται πλέον σε καθημερινή βάση. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση ο κύριος Μουζάλας μόλις. Ένα λεπτό νωρίτερα είπε ότι προετοιμάζεται μία κατάσταση για pushback προσφύγων και μεταναστών και βλέπω ότι κάπως έτσι, ενώ είναι της αρμοδιότητάς σας, το έχετε πάρει λίγο ψύχρεμα. Το έχω πάρει ψύχρεμα γιατί ξέρω ότι η χώρα μας εφαρμόζει απόλυτα τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα όμως έχουμε θαλάσσια σύνορα. Δεν είμαστε μια χώρα ανοιχτή σε όποιον θέλει να προσπαθεί να μπει μέσα. Κύριε Μπιζόλη, υπάρχει και το άλλο ζήτημα. Το οποίο λέμε ότι εφαρμόζεται, βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι από τις δομές. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρούνε πού θα μείνουν. Υπάρχει και μια άρνηση πολλών πολιτών να τους νοικιάσουν σπίτι και πρέπει να βρουν δουλειά. Το ερώτημα είναι, αυτοί που μένουν αυτοί οι άνθρωποι, τι γίνονται? Είναι κάτι που θα πρέπει να ρωτήσετε πάλι τον κύριο Μηταράκη. Θα το ρωτάω. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι το πρόγραμμα Ήλιος, με αρκετά ελαττώματα, τα οποία δεν τα δημιούργησε ο κύριος Μηταράκης, πιθανώς συνέβαλε στη διαιώνισή του. Δεν ισχυρίζομαι ότι ό,τι ελάττωμα έχει το πρόγραμμα Ήλιος που φτιάξαμε εμείς, το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δίνει τη δυνατότητα να καταγγείλετε, αν θέλετε κάτι, να αναφέρετε κάτι. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που προσπαθώ να καταγγέλλω. Προσπαθώ να παρουσιάσω την πραγματικότητα. Απλώς αν διαφωνείτε, απλώς για να διαφωνείτε, χωρίς να έχετε στοιχεία, ξέρετε. Λέω, λοιπόν, δεν είμαστε παραγωγικοί στη συζήτηση. Όχι, εγώ έχω στοιχεία. Λέω, αυτά σας ζητάω να προσκολλήσετε. Λοιπόν, για κάθε θέμα που σας ρωτάω, μου λέτε ρωτάτε τον Υπουργό. Ναι, άμα ρωτάτε εμένα που πήγανε οι 14.000 άνθρωποι που φύγανε, εγώ σας λέω ότι εμείς... Μα γνωρίζουμε εδώ στην κοινωνία Οραμέγκα, κάνουμε περίπου το συγκεκριμένο θέμα περίπου μία φορά την εβδομάδα. Ναι. Αν είμαστε δηλαδή η εκπομπή που ασχολείται με το θέμα, είμαστε εμείς εδώ. Καλούμε λοιπόν πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι οποίοι μας λένε ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται. Αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ξέρει. Ότι οι άνθρωποι δεν έχουν δουλειά. Ότι αντιμετωπίζουν ρατσισμό από τους Έλληνες πολίτες. Όλα αυτά πράγματα τα πω εγώ, δεν τα ξέρετε εσείς, κύριε Μουζάλα. Ήσταν υπουργός, κύριε Μουζάλα. Καταρχήν, το συνηθισμένο είναι να είναι ο συνομιλητής σας θυμωμένος και όχι εσείς. Επομένως, ας μιλήσουμε. Μα ασχολείστε με το ύφος το δικό μου, αντί να απαντάτε σε αυτά που σας ρωτάω. Δεν έχω κανένα λόγο να απαντήσω σε τέτοιο ύφος. Εάν θέλετε όμως, αφήστε με να μιλήσω και να πω αυτό που θέλω. Λέω λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Κατανοώ ότι το να είσαι πρόσφυγας
δεν είναι μια εύκολη θέση και θα αντιμετωπίσει δυσκολίες πολύ περισσότερο σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που η ανεργία υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Έχουμε βγει από οικονομική κρίση και έρχεται καινούργια και έχουμε τέτοια προβλήματα. Παραμένουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ότι το Ελληνικό Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε οδηγίες υποδοχής, έχει υποχρεώσεις η ελληνική δημοκρατία απέναντι στους αιτούντες άσυλο, απέναντι στους πρόσφυγες, απέναντι στους παράνομους μετανάστες, με τις οποίες δεν ανταποκρίνεται. Και τις οποίες αυτή εδώ η κυβέρνηση, κατά την προσωπική μου άποψη, αλλά και με βάση τα δεδομένα, τις καταργεί. Κοιτάξτε να δείτε. Βρισκόμαστε στο 2020 και ξαναγεμίζουν οι πλατείες. Ξαναγεμίζουν οι πλατείες. Επομένως, πόσες αιτήσεις εκκρεμούσαν, κύριε Μουζάλα, πόσες αιτήσεις αφήσατε κληρονομιά στην αφήσαμε, επόμενη κοινωνία. Αφήσαμε 70.000 αιτήσεις. Σήμερα είναι πάνω από 100.000. Να φύγουμε, να πάμε λίγο στοιχείο, αλλά, να πάρουμε λίγο μια παράμετρο. Αλλά μία στιγμή, να ολοκληρώσω με αυτό. Επομένως, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ο κύριος Μηθαράκης έχει μια ικανότητα να παρουσιάζει τα πράγματα πολύ ανθυρά. Δεν τα βιώνει ο κόσμος έτσι. Και δεν τα βιώνουν οι Έλληνες έτσι, δεν τα βιώνουν και οι πρόσφυγες. Εκεί θέλουμε να πάμε που τα βιώνουν. Στοιχείο, ξέρετε, ζουν δύσκολα οι μετανάστες και στις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Μόνο μισή λέξη. Είπε ο κύριος Μουζάλας ότι η χώρα έχει υποχρεώσεις. Να πάμε λίγο στον πατριώτη σας. Μια λέξη πριν πάμε στον Παντελή. Η χώρα έχει υποχρεώσεις, αλλά συμφωνώντας η χώρα μας έχει και δικαιώματα. Καλά, βέβαια. Και έχει δικαίωμα να προστατεύει τα σύνορά της και έχει δικαίωμα να μην δέχεται παράνομα εισηλθόντες. Πώς προστατεύεται τα σύνορα της Παντελής Φίκαρης μαζί μας. Παντελή, από το Πολιτυχείο. Καλημέρα, σου, Παντελή. Καλημέρα. Καλημέρα από το Πολιτυχείο, καλημέρα και στον Ιν και στον πρώην Υπουργό. Γεια σου, γνώστες και οι δύο της κατάστασης. Ποια είναι η κατάσταση στο νησί, τι γίνεται εκεί με τους σκουπιδότοπους κοντά στο... Υπάρχει μια πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή που επικρατεί περιμετρικά από τη Βιάλ. Όπως ξέρετε, η Βιάλ δεν είναι ένα hot spot το οποίο ανταποκρίνεται στην ονομαστική του χωρητικότητα. Πρόκειται για μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει στην παρούσα φάση. Μιλάμε για μια έκταση η οποία αγγίζει περίπου τα 300 στρέμματα περιμετρικά της Βιάλ και εκεί είναι που ο Δήμος Χίου προσπαθεί να δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη προκειμένου και με βάση όσα είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες να μην υπάρξει περιστατικό με πυρκαγιά. Υπάρχουν τόνοι σκουπιδιών. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι περίπου κάθε ημέρα ο Δήμος Χίου μαζεύει περίπου 30 τόνους σκουπιδιών μέσα από την Βιάλ και όπως καταλαβαίνετε όποια προσπάθεια και να γίνει είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Πέρα από αυτό, τις τελευταίες ημέρες στοιχείο παρατηρούμε ότι άτομα τα οποία φεύγουν από την Βιάλ και δεν διαθέτουν χρήματα για να μεταβούν στον Πειραιά κατασκηνώνουν σε κεντρικά σημεία της πόλης. Υπάρχει αντίστοιχο ρεπορτάζ και στον πολίτη και στα υπόλοιπα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Χίου. Υπάρχει μια ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο αριθμός των ατόμων στη Βιάλ δεν αυξάνονται, απέναντίας μειώνονται. Όμως αυτό το οποίο επισημαίνουν οι κάτοικοι στοιχείο είναι ότι με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν ροές τους τελευταίους 4 μήνες, το Υπουργείο Μετανάστευσης θα πρέπει να εντατικοποιήσει τον ρυθμό με τον οποίο αποσυμφορεί τη Βιάλ. Ευχαριστούμε, Παντελή. Καλημέρα από το Χίο. Να καλημερίσουμε, δώστε μου μισό λεπτό να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, τον κύριο Δημήτρη Λουκά. Γεια σας κύριε Λουκά, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Για μια υπόθεση, η αλήθεια είναι μιας οικογένειας, η οποία είναι μια μητέρα και αν δεν κάνω λάθος είναι 6 παιδιά, ζούνε στην Κερατέα και ψάχνουν σπίτι από τα Χριστούγεννα, είναι υποέξωση, αν έχω καταλάβει καλά. Κοιτάξτε, να σας πω πού είναι το πρόβλημα. Ήταν ενταγμένοι στο πρόγραμμα Εστία. Ναι. Που το διαχειρίζεται, είπατε, αρμοστία του ΟΗΕ. Ναι. Είχαν εξάμηνο προθεσμία. Είχαν πάρει προσωρινή άδεια διεθνούς πρόσφυγα από το 2018. 18, εδώ και 18 μήνες δεν έχουν πάρει ακόμα τη μόνιμη άδεια του πρόσφυγα. Οπότε τι πρόβλημα δημιουργεί αυτό. Τους εντάξαμε τις υπηρεσίες του Δήμου, τις κοινωνικές υπηρεσίες, στο πρόγραμμα Ήλιος. Ναι. Που διαχειρίζεται ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Σωστά. Αλλά τη στιγμή όμως που δεν έχουν τη μόνιμη κάρτα του πρόσφυγα, δεν μπορεί να έχουν πρόσβαση στις ευκολίες που παρέχει το πρόγραμμα. Δηλαδή, στο να πάρουν τα επιδόματα πολυτεχνίας, στο να πάρουν το επίδομα στέγασης. Άρα, τι μελιγενέστε για αυτούς τους ανθρώπους που είναι έξι παιδιά και μια μητέρα. Αυτή τη στιγμή, όπως και στο Λαύριο που έχουμε πάνω από 800 πρόσφυγες, έτσι και στην Κερατέα οι κάτοικοι, υπάρχει εθελοντισμός, δεν υπάρχει ρατσισμός.
Και πραγματικά εκεί πέρα οι κάτοικοι έχουν συνδράμει, παραμένουν στο σπίτι που ήταν και το οποίο πλήρωνε η ΜΚΟ Νόστος μέσω της ύπατης αρμοστίας, ναι. Καλύπτουν τη δαπάνη του ενοικίου και είναι τώρα αυτή τη στιγμή στον αέρα, διότι δεν έχει πάρει την σφραγίδα της μόνιμης πρόσφυγα. Κατάλαβα, δηλαδή. Με αποτέλεσμα, εντάξει, και το ποσό, τα 620 ευρώ περίπου που δίνει το ποσό το, ναι. του προγράμματος, ναι. είναι για το ενοίκιο και τις δαπάνες. Δεν φτάνουν, του... προφανώς. Δεν φτάνουν για διατροφή. Φτάνουν. Δηλαδή φτάνουν μόνο Δήμαρχε, αυτό. Πρέπει και να σταθείτε άλλη... στο πλάι τους, δεν το συζητάμε. Και μπράβο σας. Ναι, είμαστε που υποστηρίζετε το θέμα. Και εμείς και ο κόσμος, ναι. αλλά εδώ έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα που θέλουν να ακουστεί και, παρακαλώ. Να ακουστεί και ο νυν υπουργός και ο πρώην υπουργός. Έχουμε ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης του Λαβρίου, το ναι. οποίο έχει κριθεί κατά τα πιστεύω ναι. με αλλεπάλληλες αποφάσεις της προδομίας, ναι. το οποίο σαν δομή ήταν η δομή από το 1947, ναι. που ήταν το κέντρο αλλοδαπών ετούντων ναι. άσυλο. Ναι. Και το οποίο έκλεισε το 2017, απελήφθησαν 23 εργαζόμενοι και αυτή τη στιγμή είναι 500 ψυχές μέσα που με ένα σεισμό 3 Ρίχτερ θα τους πλακώσει το κτίριο. Γίνεται εκεί μία αυτοδιαχείριση. Η σοβαρή δηλαδή, καταγγελία και θα κάνουμε ρεπορτάζ. Εδώ δηλαδή πραγματικά παιδιά έτσι και γίνει κάτι ομιγέννητο. Έχω κάνει έγγραφα σε όλες τις ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά κύριε Λουκά. Πρόβλημα στην εικόνα του θα κάνουμε ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Αν με επιτρέπετε να πω στον Δήμαρχο ναι, να, επικοινωνήσω ακούει, να επικοινωνήσω μαζί του σήμερα. Ναι. Γιατί από το 18 έχει, να έχει την προσωρινή ταυτότητα και να έχει την κανονική ταυτότητα μου φαίνεται πολύ. Να μιλήσω μαζί σας σήμερα κύριε Δήμαρχε να το λύσουμε σήμερα. Παρουσιάζουμε το θέμα για να γιατί αλήθεια. Έχουν την προσωρινή ταυτότητα από το 18 τη φραγίδα, απλώς δεν έχει βγει η κάρτα. Μία γεζίδια αλλά πρόσβαση έχουν κανονικά και μου κάνει, νομίζω είναι κακή εφαρμογή διατάξεων. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει προσωρινή σφραγίδα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο ίδιο. Αλλά θα το δούμε σήμερα και θα το λύσουμε σήμερα. Ευχαριστούμε κύριε Λουκά. Η αλήθεια είναι τα προβλήματα είναι μεγάλα. Δηλαδή, έχουμε 101.000 για πανηγυρισμοί δεν χωρούν. Εννοείται το πρόβλημα είναι τεράστιο. Εννοείται ότι είναι και μεγάλο. Και πόσοι θα βγουν μέχρι τέλος του έτους από τις δομές? Υπολογίζω ότι θα βγουν περίπου άλλοι 40.000. Άλλοι 40.000 άνθρωποι οι οποίοι ή θα φύγουν από την Ελλάδα ή θα πρέπει να βρουν δουλειά εδώ. Ή θα γυρίσουν στις πατρίδες τους. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 101.000 ετούντες άσυλο στη χώρα μας. Να. Αυτό είναι δεδομένο. Με ένα περίπου 40% ποσοστό αναγνώρισης, αυτό σημαίνει 40.000 άτομα. Να. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Τι κάνει η χώρα μας? Απ' τη μία συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήδη υπάρχουν προγράμματα μετακινήσεων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για ασυνόδευτα και για οικογένειες θα φύγουν μερικές χιλιάδες φέτος εκεί. Θα φύγουν μερικές χιλιάδες με το πρόγραμμα εθελοντικών επιστροφών μέσω του ΔΟΜ. Μάλιστα. Έχουμε ένα στόχο αναγκαστικών επιστροφών. Όταν ξανανοίξουν τα σύνορα με την Τουρκία, είχαμε βάλει στόχο φέτος 10.000. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Προφανώς, δεν το προφανώς. κρύβουμε. Απλώς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ανακτήσουμε τον έλεγχο του μεταναστευτικού. Έχουμε λίγο χρόνο, κύριε Μουζάλα. Βλέπω μια κατάσταση πραγματικά εκρηκτική. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι άσχημη. Ανά πάσα στιγμή μπορεί η να γίνει. Η κατάσταση είναι άσχημη. Μάλλον. Κατά την άποψή μου, γιατί φαντάζομαι ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Αυτό είστε δεν είναι κυρίως ανικανότητα, είναι σχέδιο. Είναι ένα σχέδιο το οποίο οδηγεί σε κοινωνικές συγκρούσεις, κοινωνικούς αυτοματισμούς, ώστε να πει ο καλός άνθρωπος, αυτός ο οποίος έχει επιδείξει αλληλεγγύη, εδώ που φτάσαν τα πράγματα δεν γίνεται αλλιώς. Γίνεται αλλιώς. Έγινε αλλιώς όταν είχαμε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους σε 8 μήνες. Έγινε αλλιώς όταν κλείσαν τα σύνορα και είχαμε 200.000 ανθρώπους. Με την ευρωπαϊκή πολιτική που ασκήσαμε, κάναμε μετεγκαταστάσεις στην Ευρώπη όχι σε διακρατική βάση και τέτοιες κάναμε, αλλά σαν θεσμός της Ευρώπης, κάναμε resettlement από τη Τουρκία απευθείας σαν θεσμός της Ευρώπης, άρα δεν ήταν στην Ελλάδα, επανενώσεις οικογενειών και όλα αυτά. Δημιουργήσατε και 31 δομές. Και είναι ντροπή να λέτε σήμερα, ότι από τις 32 δομές που υπάρχουν, η 31 είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φτιάξατε ούτε μία. Σας ευχαριστώ θερμά και τους λοιπόν, δύο ειλικρινά. Θα ήθελα μονάχα ένα λεπτό εάν μου δώσετε. Δεν έχουμε λεπτό. Δεν έχουμε λιγότερο. Εντάξει, ελπίζω τότε σε μια άλλη εκπομπή να μας δώσετε παραπάνω τακτικότατη, χρόνο. Τακτικότατη κύριε Μουζάλα, ώστε να μπορέσουμε να ευχαριστούμε θερμά κύριε Μηταράκη. Ευχαριστούμε πολύ σας. Λοιπόν, και σας βέβαια, μας παρακολουθείτε, μένετε εδώ, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.